Φίλες και φίλοι του City Channel, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμη εκπομπή. Θέλω να κάνω μια μικρή εισαγωγή πριν να παρουσιάσω το σημερινό μας καλεσμένο. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η ολόκληρη κοινωνία μένει κατάπληκτη από την εμβληματικότητα της διαφθοράς. Δεδαλώδεις διαδρομές, κάθε φορά και μια νέα, αν θέλετε, πατέντα να την πω, μια νέα ανακάλυψη να την πω. Σήμερα φιλοξενούμενος στο στούντιο είναι ο γνωστός νομικός, ο Μιχάλης ο Παρασκευάς, ο οποίος προσφάτως έχει ανακοινώσει, θα μας τα πει φυσικά ο ίδιος καλύτερα, μία νέα, αν θέλετε, εξαιρετική πατέντα διασπάθησης δημόσιου χρήματος, δημόσιας περιουσίας. Μιχάλη, να σε καλωσορίσω στο στούντιο. Θα το πάρουμε έτσι, αν πούμε αμέσως στα βαθιά. Περί τίνος πρόκειται όλη αυτή ας το πω, ο θόρυβος ο οποίος δημιουργήθηκε τελευταία. Εντάξει, Κύπρος είναι γνωστό δυστυχώς ότι σε θέματα διαφθοράς κατέχει τα σκύπτρα. Είμαστε πρώτοι, ναι. Μπορεί να μην είμαστε πρώτοι, όπως είχαμε πει σε άλλη εκπομπή που είχαμε πει, ήταν Ελλάδα, Ιταλία, μαζί, ένα φάτσο, ένα ράτσα, όπως το θέσες. Δυστυχώς, ναι, η διαφθορά ουσιαστικά είναι η κατάχρηση μια θέση που έχει ένα δημόσιο λειτουργό, ούτως ώστε να εξυπηρετήσει είτε δικά του συμφέροντα είτε συμφέροντα άλλων, τα οποία θέλει να εξυπηρετήσει. Τούτη είναι η έννοια τη διαφθορά, η κατάχρηση τη θέση εξουσία που έχει. Και αν θέλει να αρχίσουμε για το ζήτημα. Ναι. Το θέμα τη διαφθορά νομίζω πάει πάρα πολύ βαθιά. Τώρα το θέμα θα το αναλύσουμε εμεί, δεν είναι ακόμα ψυχολογικό προφίλ ή κάτι. Υπάρχει, αν θέλει, το αντάλληλο συγκρούμενα συμφέροντα που συνεχώ, δηλαδή κάνω εγώ τώρα το χαρτί σε εσένα, γιατί δεν βγάζει το χαρτί μετά. Στην προηγούμενη περίπτωση όμω. Άλλο το conflict of interest, το σύγκρουση συμφέροντα, άλλο είναι η διαφθορά που την έννοια ότι χρησιμοποιώ τη θέση μου για να μπορέσω να κάνω χάρε, να εξυπηρετήσω συμφέροντα κλπ. Στην προηγούμενη περίπτωση όμω το θέμα είναι ότι έχουμε πραγματική διασπάθηση κρατική περιουσία. Η οποία δόθηκε με, αν θέλεις, με μια διαδικασία, η οποία στα σίγουρα δεν είναι και πολλά καθαρή. Βεβαίως. Λοιπόν, ξεκάθαρα. Πάμε στο προκείμενο. Καταρχήν να πω ότι τιμάμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι ένας συμπολίτης μας, να πω έτσι επικραμματικά, ότι πριν λίγο ημερών έλαβα μια ανανόμιμη επιστολή στο γραφείο μου. Ένα φάκελο. Το οποίο με γραμματόσημα πάνω, κανονικά. Ναι, κάνουμε εντύπωση. Γραμματόσημα, ακόμα χρησιμοποιούμε το γραμματόσημα, ας πούμε. Και άνοιξα το φάκελο και ήβρα μέσα αυτόν το έναν εγγράφο. Το οποίο είναι αυτό. Με τίτλο «Σκανδαλώδης παραχώρηση κρατικής γης». Λαλώ και εγώ να μπουν τον τώρα, νέο φρούτο. Εντάξει, γιατί λόγω του ότι δημόσια βγαίνω λόγω των θέσεων μου κλπ. Γνωρίζει ο κόσμος, επικοινωνεί αρκετό κόσμο μαζί μου για διάφορα ζητήματα. Διαβάζοντας το, διαπίστωσα ότι όντως φαίνεται να υπάρχει ουσία. Τεκμηριωμένη καταγγελία. Φαίνεται ότι ο κύριος ή η κυρία, ο οποίος μου έστειλε την επιστολή, δεν έχω ιδέα ποιος είναι. Ούτε ποια είναι, ούτε ποιος είναι, δεν έχω ιδέα αν είναι άντρας, γυναίκα, είναι λειτουργός. Μπορεί να εικάσει κάποιος ότι για να έχει αυτά τα στοιχεία. Έχει μια πρόσβαση. Μάλλον έχει πρόσβαση σε κάποια θέση δημόσια. Έτσι. Μπορώ να εικάσω αυτό το πράγμα. Αλλιώς δεν μπορώ να σκεφτώ με ποιον τρόπο κάποιος μπορεί να εξασφαλίσει όλα τα στοιχεία. Επίσης, κάτι σημαντικό για μένα είναι το γεγονός ότι μου το απέστειλε εμένα. Που εγώ είμαι ένας απλός δικηγόρος. Δεν είμαι κάτι άλλο, είμαι δικηγόρος. Είμαι επαγγελματίας δικηγόρος. Το γεγονός ότι αντί να σταλεί είτε στο Γενικό Εισαγγελέα, είτε στο Γενικό Ελεκτή, είτε να πάει στην αστυνομία. Που γελούμε, δυστυχώς, τραγικά πράγματα. Αλλά το γεγονός ότι ένας συμπολίτης μας φτάνει στο σημείο να στέλνει σε έναν άνθρωπο άγνωστο σε αυτό. Δεν γνωριζόμαστε. Νομίζω, δεν μπορώ να ξέρω ποιος είναι. Να μου στέλνει αυτό το πράγμα και να, γιατί θεωρεί ότι εγώ θα το βγάλω και ενδεχομένως να μην κουκουλωθεί το πράγμα, τούτο λέει πάρα πολλά για την κοινωνία μας. Και λέει και για μένα, το οποίο με τιμά ιδιαίτερα, αυτό το σημείο, θέλω να το αναδείξω το σημείο, πραγματικά νιώθω έτσι
πολλά μεγάλη ευθύνη που με εμπιστεύονται ο κόσμος, ειδικά για τέτοια σημεία, για τέτοια ζητήματα. Τούτο. Ναι, ούτως ή άλλως όμως σωστή επιλογή, γιατί αυτό το λόγο είμαστε σήμερα στο στούντιο, γι' αυτό ήδη έχουν γίνει δημοσιεύματα στο... Ναι, ήθελα πριν, γιατί δεν είναι κάτι απλό, όταν να βγεις να προβείς σε δημόσια καταγγελία για διασπάθηση δημόσιου χρήματος ή περιουσίας, θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένα αυτά τα οποία θα πεις. Θα πρέπει να ελέγξεις κατά πόσο αυτά ισχύουν. Και θέλει μελέτη. Και όντως πριν καταλήξω εδώ, ήθελα να τα μελετήσω, να διαπιστώσω κατά πόσο όντως ισχύουν. Και διαπίστωσα ότι όντως ισχύουν αυτά. Και μάλιστα πήγα και επί τόπου στο σημείο αυτό. Δεν ξέρω αν θα έχουμε τρόπο να δείξουμε. Να βρούμε τρόπο να το δείξουμε. Είναι, αν θέλεις, χαρεμούν να περάσουμε, να πω περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, άρα, είναι τεκμηριωμένο. Ναι. Ήρθε μια καταγγελία ανώνυμη τεκμηριωμένη. Στην μελέτη που έκανε εσύ είναι τεκμηριωμένη. Μάλιστα. Άρα, περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, θα το πω όσο πιο επιγραμματικά, χωρίς να χρησιμοποιήσω πρόσωπα κλπ. Η ουσία, υπάρχει και ένα συγκεκριμένο δημοσίευμα του Φιλελεύθερου που αναφέρεται στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ουσιαστικά, θα πω το ιστορικό. Το 2006, μια συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία ανήκει σε συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία είναι σημαίνοντα μες την κοινωνία μας, αιτηθήκαν να ζητήσαν πολεοδομική άδεια για να χτίσουν πολυκατοικίες. Στη Λεμεσό. Απορρίφθηκε η πολεοδομική άδεια λόγω του ότι το ακίνητο αυτό θα χρησιμοποιηθούν για αντιπλημμυρικά κάπου. Όχι αντιπλημμυρικά έργα, ουσιαστικά αυτό το οποίο θα γίνει του θα γίνει του αποξήρανση. Τώρα να το δω ακριβώς πώς σας λέει. Ούτως ώστε να προληφθούν μελλοντικές, θα χρησιμοποιηθούν για δημιουργία λίμνης αποξήρασης του Συμβουλίου Αποχετεύσεως Λεμεσού με στόχο να προληφθούν μελλοντικές πλημμύρες. Άρα, έχουμε έναν τεμάχιο γης για το οποίο έγινε αίτηση για ανίγερση πολυκατοικίας. Πάλι πολυκατοικίων. Απορριφθήκαν. Απορριφθήκαν λόγω ότι θα. Μάλιστα. Okay. Και μάλιστα έχω στα παραστήματα που με έστειλε ο κύριος ή η κυρία, υπάρχει μέσα και. Βλέπω σχέδια, βέβαια. Ναι, ναι. Είναι... Βλέπω κυβερνητικά έγγραφα. Μάλιστα. Φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το έργο, ούτως ώστε να προληφθούν πλημμύρες. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το έργο. Όταν απορριφθεί, τυχαίνει να είμαι δικηγόρος, δεν ξέρω, μάλλον έπαιξε και ρόλο για να μου το στείλει αυτό το πράγμα. Το 2000, στο μεταξύ, η συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία αποτελείται από συγκεκριμένα άτομα, πρόσωπα, γνωστά στην κοινωνία μας, έκαναν αγωγή, κατά τη γνώμη μου, εντελώς εξόφθαλμα αβάσιμη, εξόφθαλμα όμως, και ζητώντας αποζημιώσεις γιατί καθυστέρησε, έκαμε αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας. Στο μεταξύ απορρίφθηκε για τους λόγους τους οποίους είχαμε μπει, όμως σύμφωνα με απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, είναι δημοσιευμένη, 23 Μαΐου του 2013, λοιπόν, μόλις έκαμε την αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας, επειδή συμφώνησε, έτσι λέει, να πουλήσει διαμερίσματα, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι να πουλήσει, και λόγω του ότι δεν εκδόθηκε η πολεοδομική άδεια, ακύρωσε τη συμφωνία και γι' αυτόν τον λόγο έκαμε αγωγή για αποζημιώσεις από τη Δημοκρατία. Ναι. Το οποίο αυτόν, εγώ όταν το διάβασα, θεώρησα το τουλάχιστον αστείο. Παρόλο το ότι ο δικηγόρος ο οποίος καταχώρησε την αγωγή, είναι και αυτός γνωστός δικηγόρος. Ναι. Λοιπόν, και μου έκανε εντύπωση, για ποιο λόγο μπορεί να κάνει μια εξόφθαλμα αβάσιμη αγωγή.
Και φυσικά να καταλήξω στο θέμα της αγωγής, η Κυπριακή Δημοκρατία πολύ σωστά και πολύ ορθά έκαμε προδικαστική ένσταση, σύμφωνα με την οποία λέει στον ενάγοντα ότι κύριε, είναι, όχι απλώς δεν έχει, δεν έχει δικαιο, δεν έχεις βάση υπόθεση, γιατί είναι πραγματικής προσφυγής των διοικητικών. Όταν υπάρχει μια εκτελεστή διοικητική πράξη, η μόνη οδός που μπορείς να έχεις νομικά είναι να κάνεις προσφυγή στο ανώτατο δικαστήριο τότε. Δεν υπήρχε το διοικητικό δικαστήριο. Και όχι αγωγή προφανώς. Και 23 Μαΐου του 2013 απορρίπτεται πανηγυρικά η αγωγή αυτή. Όμως, πώς συνδέεται η αγωγή τώρα? Αυτή την αγωγή τη βρήκα εγώ, την απόφαση τη βρήκα εγώ. Προφανώς ο κύριος ή η κυρία που με έστειλε δεν το γνώριζε αυτό το πράγμα. Έχει τεράστια σημασία αυτή η απόφαση. Στα έγγραφα το 2013 η εταιρεία η συγκεκριμένη έκαμε αίτηση 16/12/2013, πρέπει να κρατήσουμε την ημερομηνία αυτή, 16/12/2013, δηλαδή 7 μήνες μετά την απόφαση, ζητώντας ανταλλαγή του ακινήτου, το οποίο όπως είχαμε πει θα γίνει απαλλοτρίωση ούτως ώστε να προληφθούν μελλοντικές πλημμύρες κλπ. Και ζήτησε, αντί να της δοθεί αποζημίωση λόγω της απαλλοτρίωσης, να γίνει ανταλλαγή εισάξιας, να είναι ίσης αξίας. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, στην αίτηση την οποία που διαβάζω εγώ, αναφέρεται στην αγωγή αυτή, η οποία όπως έχουμε πει, είχε ήδη απορριφθεί από την πρόεδρο του 7 μήνες προηγουμένως. Και διαβάζω από την αίτηση, από τη συγκεκριμένη λειτουργών, η οποία σκοπός αιτητεί άλλες πληροφορίες. Αυτά όλα τα καταγράφει δυστυχώς η λειτουργός. Όχι η ίδια εταιρεία, που φαντάζομαι όμως η εταιρεία προσκομίσε αυτά τα στοιχεία. Λέει, επιπρόσθετα, η εταιρεία προχώρησε με την αγωγή με αριθμό ΤΑΔΕ εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας με την απέτηση για αποζημίωση. Για ενδεχόμενη απόσυρση της πιο πάνω αγωγής, η εταιρεία ζητά την πιο πάνω ανταλλαγή. Δηλαδή, για να την αποσύρω εγώ την αγωγή, σου κάνω χάρη, θα πρέπει να μου κάνεις αυτή την ανταλλαγή. Nice. Υπόψη, επαναλαμβάνω ότι η απόφαση απορρίφθηκε 7 μήνες προηγουμένως. Άρα έχουμε έναν δημόσια λειτουργό αυτή τη στιγμή, ο οποίος είτε συνειδητά, είτε εν γνώση, είτε εν αγνία της, παραπλανεί τους προσταμένους της ή οτιδήποτε. Λοιπόν, ναι. Εγώ προτιμώ να τα πήγω να εξέλιξη. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, πριν πάμε στο 2013, το 2010, σύμφωνα με τα πρακτικά της εταιρείας που έγινε στο γραφείο του Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας, σχετικά με τη δημιουργία λίμνης κατακράτησης όμβριων υδάτων στον Αγίον Αθανάσιο, σε σχέση με την τάδε αίτηση, ήταν ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας, ο Διευθυντής του Τμήματος Τιματολογίου κλπ. Και έγινε συζήτηση επί αυτής της αίτησης. Και λέει, μετά από σύντομες παρεμβάσεις λόγω των παρεμβρισκομένων και από διεξοδική συζήτηση, αποφασίστηκε όπως προωθηθεί η λύση της ανταλλαγής του ιδιωτικού τεμαχίου με ίσης αξίας χαλητική γη. Προς το σκοπό αυτό θα γίνει η εκτίμηση της αξίας ιδιωτικού τεμαχίου κλπ. Και θα γίνει συνάντηση με τον κύριο Ντάδε για την επιλογή της κατάλληλης. Ερώτημα. Για επιλογή. Ναι. Ερώτημα. Εγώ αυτό που γνωρίζω ως δικηγόρος είναι ότι όταν γίνει απαλλοτρίωση, δεν με καλούν εμένα να πάω να. Κάνουν σου μια πρόταση. Και επίσης είναι γνωστό ότι η Κύπρος καταδικάστηκε πάρα πολλές φορές για καθυστέρηση υποθέσεων. Και επίσης υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που γίνεται μια απαλλοτρίωση και ποτέ δεν καταβάλλεται η αποζημίωση ή τουλάχιστον περνούν δεκαετίες μέχρι να σου καταβληθεί η αποζημίωση. Nice. Έτσι, εδώ τι έχουμε. Εδώ έχουμε με τον ΤΑΔΕ να συζητήσουμε, να δούμε τι ανταλλαγή να κάνουμε. Ναι. Κατάλαβα, να πάει να μάλιστα, αφού προς το σκοπό αυτό θα γίνει
εκτίμηση αξίας του ιδιωτικού δημάρχου. Μάλιστα. Okay. Το 2010. Και το 2013, στο μεταξύ, είπαμε, καταχωρήθηκε η αγωγή, η οποία απορρίφθηκε το Μάιο του 2013. Και το Δεκέμβρη του 2013, 7 μήνες μετά, έγινε η αίτηση αυτή συγκεκριμένη. Στην οποία, επαναλαμβάνω, εσωκλείονται επίσημα έγγραφα, λέει, επίσης, 16 του 2013, αίτηση της εταιρείας ΤΑΔΕ για ανταλλαγή κρατικής γης στο Δήμο Γερμασόγιας και αναφέρεται ότι ίδια λειτουργός επιπρόσθετα στο παράρτημα Β, επισυνάπτωνται αντίγραφα πρακτικό συνεδρίαση στο τμήμα πολεοδομία και εκεί του τον που ανέφερα προηγουμένω και σοκλώνται επίση αντίγραφα τη αγωγή με αριθμό τάδε εναντίον τη Κυπριακή Δημοκρατία. Συνεχίζει την παραπλάνηση. Έτσι. Είπαμε, απορρίφθηκε πανηγυρικά. Και έτσι ερχόμαστε το 2018. Η αξία του ακινήτου της συγκεκριμένης εταιρείας υπόψη είναι ότι είχε εγκριθεί ότι θα γίνει λίμνη, αποξήραση λίμνη. Άρα η αξία της ουσιαστικά θα έπρεπε να ήταν πάρα πολύ χαμηλή. Εντάξει, για να είμαστε δίκαιοι, την αξία πριν να γίνει. Δεν είναι έτσι που πάνε τα πράγματα. Είναι έτσι που πάνε. Όχι. Ναι. Όταν, γιατί ακριβώς θα έπρεπε και οι γείτονες, και τα γειτονικά κινήτα να ζητήσουν παρόμοιας αξίας. Ναι. Δεν είναι οικιστική. Δεν ήταν οικιστική ποτέ και η ζώνη. Ουδέποτε ήταν οικιστική. Άρα, στην προκειμένη, και διαβάζω, η ένταξη του δεμαχείου σε αυτήν τη ζώνη μειώνει σχεδόν την αξία του. Και η τακτική αυτή εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που το κράτος επιλέγει εκτάσεις γης είτε για να τις προστατεύσει περιβαλλοντικά είτε για άλλους λόγους. Αυτός είναι και ο λόγος. Τέλος πάντων, στην προκειμένη περίπτωση, παρόλο που η αξία του δεμαχείου υποβαθμίστηκε, όταν ήρθε η ώρα της εκτίμησης της αξίας της, αυτή εκτιμήθηκε ως αν να ήταν οικιστική ζώνη. Που αυτόν από μόνο του είναι παρανόμο. Εν πάση περιπτώσει, ακόμη και με αυτόν τον τρόπο, η εκτίμηση του χρηματολογίου για την αξία αυτή του ακινήτου ήταν στα 154.000 ευρώ. Έτσι. Nice. Στα 154.600 ευρώ. Και ξαφνικά, μέσα σε μία νύχτα, κυριολεκτικά, από 154.600 ευρώ, η αξία του επήγε 927.800 ευρώ. Ο διευθυντής του χρηματολογίου. Όταν ερωτήθηκε από τον Φιλελεύθερο. Μάλιστα. Όταν ερωτήθηκε από τον Φιλελεύθερο, ο κύριος Σοκράτος, είπε ότι έκαμε λάθος, όπως εξήγησε. Να διαβάσω. Ο διευθυντής του τμήματος είναι από το άρθρο του Φιλελεύθερου. Ο κύριος Αντρέας Σοκράτου, με τον οποίο επικοινωνήσαμε, υποδεικνύοντας με βάση καταγγελίες αλλά και με βάση τα όσα καταγράφονται στο σύστημα του ίδιου χρηματολογίου, η συνολική αξία της κρατικής γης για την οποία διεκδίκησε η εταιρεία, αν έρχεται η εταιρεία, το ακίνητο το οποίο ζητά να γίνει ανταλλαγή, στα 2.983.000. Έτσι. Ακόμη και τώρα που είναι υποβαθμισμένη, υποβαθμίστηκε, αλλά ήταν 2 εκατομμύρια. Ζήτησε το 154.000 να το δόκι, που να γίνει λίμνη, και να πιάει 3 εκατομμύρια. Ανέφερε ότι η αξία του διαμαχείου της εταιρείας είναι ψηλότερη από αυτή που εμφανίζεται στο σελίδα του χρηματολογίου. Σε υπόδειξη του Φιλελευθέρου ότι η εκτίμηση των 154.600 ευρώ δεν είναι δική μας, αλλά του ίδιου χρηματολογίου, ανέφερε ότι έγινε κάποιο λάθος κατά τους υπολογισμούς. Όπως εξήγησε, αντί ο υπάλληλος που εκτιμούσε το ακίνητο να πολλαπλασιάσει 120 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο που είναι αξία της γης, πληκτρολόγησε στον υπολογιστή 20 ευρώ. Έφυγε το ένα άσο δηλαδή. Οπότε αν προκύψει διαφορά. Έτσι, μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει όμως, αποφασίστηκε. Sorry, αποφασίστηκε. Έφυγε ο άσο, μάλιστα. Και εφταπλασιάστηκε μέσα σε μια νύχτα. Κάμε 54.600, πήγαινε 900. Εν πάση περιπτώσει, για να γίνει αντιληπτό, τι θα γίνει του. Υπάρχουν δύο τεμάχια σε μια πολύ πάρα πολλά προνομιακή περιοχή της Λεμεσού, αμφιθεατρικά. Τα έχω δημοσιευμένα και στη σελίδα μου στο Facebook, το βίντεο, γιατί πια επιτόπου εγώ και είδα που ακριβώς είναι. Εάν δεν μεσολαβούσε το δημοσίευμα του φίλου Ελευθέρου, εγώ είμαι σίγουρος ότι είχε να αποφασιστεί να του δοθούν τα δύο τεμάχια, τα συγκεκριμένα, και ακόμα έναν τεμάχιο.
Η αξία δηλαδή των δύο τεμαχίων αυτών, ακόμα και με την υποβάθμιση, ξεπερνούσαν τα 3,5 εκατομμύρια. Και θα το διούσαν ακόμα ένα. Που δεν ξέρουμε ποιον είναι τούτο. Όταν προέκυψε το ζήτημα, στο ερώτημα νότιμα, και λέει ο φιλελεύθερος, αφού ακόμη έγινε διαμοιρασμός, ήταν έναν τεμάχιο και έγινε διαμοιρασμός. Έτσι. Η αξία του ενός ήταν 2.983.000, μάλιστα, και το άλλο 1.130. 4 με την εκτίμηση του χρηματολογίου, το ακίνητο της εταιρείας, αν θεωρήσουμε ακόμα και με τον Άσον Τζίνο κλπ, ήταν 927.000. Ποιο είναι πιο κοντά, το 3 εκατομμύρια ή το 1.3 εκατομμύρια. Το 1, δηλαδή, έτσι, το 1.130, έτσι. Εδώ κάνω το 2.983.000. Λοιπόν, άρα, πάντως λέει η εταιρεία, προσέξτε, προσκόμισε εκτιμήσεις για το ακίνητό της από 3 εκατομμύρια μέχρι και 6.8 εκατομμύρια. Για μια λίμνη που είχε να δυνάμω λίμνη. Δηλαδή, από άρθρα του φιλελευθερούς. Στην τελική, τι έγινε. Έπιασε, επίσης υπάρχει ακόμα κάτι σημαντικό. Το ακίνητο αυτό εδόθηκε του, το ακίνητο που στοιχίζεται περίπου 3 εκατομμύρια. Επίσης, με τέτοιον τρόπο έγινε ο διαμοιρασμός, που για να γίνει κάθε ακίνητο, για να αναπτυχθεί πρέπει να υπάρχει 10% πράσινη περιοχή και λοιπά, πράσινη ζώνη, να θυμάμαι ακριβώς το λέω. Άμα δεις, γιατί εγώ πια επιτόπου, το 10% η πράσινη ζώνη είναι με τέτοιον τρόπο που ούτως ή άλλως είναι άχρηστη. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, είναι πάνω σε γκρεμό. Και έτσι είναι το πράγμα, θεώρησε το χρηματολογείο ότι είναι πράσινο. Το σημείο πρασίνου. Για να μην χάσει τίποτε, να μην χάσει τίποτε η εταιρεία συγκεκριμένη στην ανάπτυξη της. Και επίσης, εγώ γνωρίζω αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει τιμή πώλησης του συγκεκριμένου ακινήτου περίπου 5 εκατομμύρια. Άρα, για να γίνει αντιληπτό το πράγμα που συζητούμε τώρα. Έχουμε ένα ακίνητο το οποίο ήταν σε μια περιοχή τελείως υποβαθμισμένη, δεν θα μπορούσε να αναπτυχθεί, θα γίνεται μια παλαιοτρίωση για να γίνει αποξήραση λίμνης κλπ. Άρα η αξία της ακόμη και με τον τρόπο εκτιμήθηκε στα 154.000. Γίνεται ανταλλαγή και πιάνει αξία γης, η οποία σύμφωνα με τους υπολογισμούς είναι περίπου 3 εκατομμύρια και τώρα πουλάει 5 εκατομμύρια. Γιατί ήδη πήγαινε στην κυριότητα της εταιρείας. Ήδη αυτή τη στιγμή και θα έρθω στο δεύτερο κομμάτι. Στο δεύτερο κομμάτι της αποκάλυψης. Όταν επισημάθηκε από τον φιλελευθερό, για να γίνει ανταλλαγή, το άρθρο 18 του νόμου περακίνησης ιδιοκτησίας είναι αυτό το άρθρο που προνοεί ορίζει για την αποξένωση κρατικής γης. Δηλαδή ποιος αποφασίζει είναι το Υπουργικό Συμβούλιο. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίζει όταν θα προβεί σε αποξένωση, σε ανταλλαγή κλπ. Μάλιστα. Εγώ προσωπικά, πριν έρθω εδώ, έψαξα να βρω όλες τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου του 2018. Και δεν υπάρχει τέτοια απόφαση. Δεν υπάρχει τέτοια απόφαση. Να επισημάνω εδώ ότι από το 2014 υπάρχει απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο ότι για σκοπούς διαφάνειας, όλες ανεξαιρέτως οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου υποχρεωτικά πρέπει να δημοσιεύονται. Οι μόνες αποφάσεις που δεν μπορούν να δημοσιευτούν είναι αυτές οι οποίες δημόσια συμφέρον, δημόσια τάξη, άμυνα. Έτσι. Εδώ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει πάντως απόφαση. Δεν υπάρχει απόφαση. Όμως, υπάρχει και μια απόφαση. Υπάρχει μια απόφαση, δεν υπάρχει απόφαση. Δεν είναι δημοσιευμένη αυτή η απόφαση. Εγώ γνωρίζω αυτή τη στιγμή, γνωρίζουμε ότι η μεταβίβαση έγινε στο όνομα της εταιρείας. Αυτή τη στιγμή είναι η ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου τεμαχίου, είναι η εταιρεία. Η οποία μάλιστα έβαλε το να πουληθεί και να αναπτυχθεί 5 εκατομμύρια. Εντάξει. Λοιπόν, υπάρχει ακόμα κάτι. Στις 10-12 έγινε έρευνα και φαίνεται ότι το κρατικό τεμάχιο ήταν ακόμη ανέπαφο. 10-12-18. Στις 27-12
έγινε ο διαχωρισμός και μεταβιβάστηκε από ό,τι φαίνεται στην εταιρεία. Γιατί έγινε αυτό το πράγμα τέλος του 18, τέσσερις μέρες πριν να γυρίσει ο χρόνος. Γιατί στις 14-12 του 2018 η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε ότι υπήρξε τροπολογία η οποία κρίθηκε με 32 ψήφους υπέρ και 17 εναντίον όσον αφορά την αποξένωση κρατικών περιουσιακών στοιχείων με πρόνοια ότι πριν γίνει αυτό το πράγμα θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών. Να μην μπορεί να γίνει μέσω του Υπουργικού Συμβουλίου. 14-12 του 2018. Πάνω στον προπολογισμό του 19. Και εγκρίθηκε αυτή η τροπολογία. Γι' αυτόν ακριβώς έγινε αυτό το πράγμα 27-12 του 2018. Έτσι, για να μην περάσει από τη Βουλή. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία διαφωνία. Δεν μπορούμε να διαβάσουμε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Και βρέθηκε μια εταιρεία. Ουσιαστικά τούτη είναι η κατά βάση η απόφαση, η υπόθεση. Με ένα ακίνητο το οποίο εάν το εκτιμήσουμε με την στην πραγματικότητα τότε να γίνει λίμνη, άρα ουσιαστικά δεν έχει αξία. Στην πραγματικότητα δεν έχει αξία. Ακόμη όμως και σύμφωνα με τα στοιχεία του κτηματολογίου ήταν 154.000. Ακόμη όμως και να πούμε ότι είχαμε λάθος. Ακόμη ας πούμε ότι είχαμε λάθος το πληκτρολογείο και έφυγε το άσος. Ήταν ακόμα και με τούντο 927.000. Μα πού είναι 927.000 και πού είναι τα 2.930.000. Τα 5 σήμερα. Τα οποία είναι 5. Πού εμπόνε. Ακόμη και με τις εκτιμήσεις του κτηματολογίου του τα πράγματα που λέμε. Και αναρωτιέται κάποιος πώς γίνονται κάποιοι με τα εκατομμύρια. Δεν τέλος γίνονται κάποιοι με τα εκατομμύρια. Δεν είναι με τη σκληρή δουλειά και την πολλά μεγάλη αγώνα για την επιβίωση. Έτσι. Και με τούν τον τρόπο γίνονται κάποιοι εκατομμυριούχοι. Μια πρακτική ερώτηση. Μάλιστα. Γιατί ξέρω ότι σου αρέσει να μιλάς πρακτικά πάνω. Ναι. Ελεξόφθαλμο το συγκεκριμένο. Εμπλέγονται άτομα. Σημαίνοντας την κοινωνία, τα οποία ελέγχουν τις ζωές μας. Έτσι. Αν δεν ήταν σημαίνοντα, Μιχάλη, θα είμαστε εδώ. Σωστό. Ακριβώς. Η πρακτική μου ερώτηση είναι η εξής. Και απλώς να πω ότι ενημερωθήκαν οι αρχές, οι αρμόδιες αρχές είναι ενημερωμένες. Τώρα, κατά πόσο, από μένα εννοώ, κατά πόσο είναι να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, πάντως σύμφωνα με το άρθρο του Φιλελευθέρου, είχε λάβει γνώση και ο Γενικός Ελεκτής, δεν μπορεί, δεν ξέρω τώρα όπου βρίσκεται. Το άρθρο του ήταν 25 Μαρτίου του 2018. Λοιπόν, ακριβώς η ερώτηση μου έχει να κάνει με το πρακτικό κομμάτι. Μάλιστα. Έγινε η καταγγελία, αυτά εντεκμηριωμένη. Λοιπόν, okay, παρακάτω. Το παρακάτω τι είναι. Αυτή τη στιγμή, χάρη μου, έχουμε μια εταιρεία η οποία είναι ιδιοκτήτης αυτού του κινήτου. Καλά, μπορεί να ανερεθεί μια τέτοια απόφαση. Μπορεί, ο Γενικός Αγγελέας, αν παρέμβει αυτεπάγγελτα να κάνει έρευνα. Μπορεί να γίνει, φυσικά δεν μπορεί να γίνει. Καταδολίευση, ναι, βεβαίως. Μπορεί. Εννοείται. Νομίζεις να γίνει. Το μόνο πράγμα που φοβούνται, χάρη μου, είναι η δημοσιότητα. Πλέον με όλα τα σκάνδαλα που φτιάχνουν, θεωρώ ότι δεν τους παίρνει να μην κάνουν οτιδήποτε. Και επίσης θεωρώ έντιμο το Γενικό Εισαγγελέα. Αλλά θέλουν κούντιμα, όλοι. Και γι' αυτό είμαι δάμε εγώ. Θέλουν κούντιμα. Δυστυχώς αν δεν σπρώξεις και δεν τους πιέσεις, γιατί εντάξει ο Γενικός Αγγελέας με τα όλα που γίνονται τι να πρωτοφτάσει. Όμως έχει λειτουργούς οι οποίοι πρέπει να χειριστούν τα πράγματα. Κοίτα, είναι εξοφθάλμα. Είναι και με δύσκολο. Τα στοιχεία είναι και με. Είναι εκεί, τα στοιχεία είναι εκεί. Δηλαδή εγώ αν μου έφερνε μια υπόθεση είναι έτσι, ας πω κάνω να γίνω αμέσως. Δεν μπορώ να κάνω. Το πιο σημαντικό παραπλάνηση είναι το που είπα. Υπάρχει απόφαση 23 Μαΐου του 2013 της τότε Προέδρου του Δικαστηρίου Λιμεσού, της κυρίας Σταματίου, η οποία απέρριψε την αγωγή της εταιρείας της συγκεκριμένης. Έτσι. Και έρχεται η δημόσια λειτουργός το Δεκέμβρη και αναφέρεται σε υπόθεση η οποία εκκρεμεί δήθεν. Και για να μας κάνει τη χάρη η εταιρεία να την αποσύρει, να δώσ' μου το τούτο, ας πούμε. Κοίτα, το ειδοθέον των δημοσίων λειτουργών στη λογική είναι ότι ξέρεις μπορεί να παραπλανήθηκε, είναι πια σε λαφτασμένα στοιχεία ή κάτι, δεν στέκει.
κατά εμένα, χωρίς να είμαι νομικός, γιατί με την ίδια λογική, όταν εσύ έχεις να κάνεις και οτιδήποτε μαζί με ο κράτος, λέει είσαι υποχρεωμένος να γνωρίσεις. Άρα όταν ένας δημόσιος λειτουργός... Μα ευθύνεται είτε υπάχνια, είτε... Μα καταρχήν έρχεσαι εσύ και επί συνάπτης μου. Πρώτον, η εταιρεία παραπλάνης είναι ίδια. Η ίδια εταιρεία παραπλάνης. Η ίδια παραπλάνης. Αφού γνώριζε ότι απορρίφθηκε. Αφού το δαμέ για να γόμενο ανετητή νοτάδε, για να έχουν τις καθόν η αίτηση εκ μέρους της εταιρείας ο δικηγόρος τάδε. Εγνωρίζεται. Αν δεν εγνωρίζεται ο δικηγόρος, να πάει και να τον δικηγόρο. Δηλαδή, άρα βλέπουμε τούτον το πράγμα, φαντάσου τι γίνεται που δεν τα μαθαίνουμε. Τούτον το πράγμα είναι ένα μικρό δείγμα, εγώ θεωρώ. Για το οποίο κάποιος άγνωστος χ, εφιλοτιμήθηκε και λοιπά, να μου στείλε εμένα. Φαντάσου τώρα, φαντάζομαι που γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες. Άρα, ακόμη και το πράγμα, ακόμα και πρόσεξε, τι είναι αυτό το οποίο όθησε τους να κινηθούν τόσο γλυόρα. Ακόμη και η Βουλή, ο έλεγχος που η Βουλή είναι μια δικλίδα ασφαλείας. Δηλαδή, για μένα το Υπουργικό Συμβούλιο είναι απαράδεκτο να έχει τόσες πολλές εξουσίες. Το Υπουργικό Συμβούλιο είναι ο μόνος που είναι εκλεγμένος είναι ο Πρόεδρος. Οι άλλοι διορισμένοι. Γιατί το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να έχει τέτοιες εξουσίες. Παρέκκληση. Μπαίνω να δω παρέκκληση για να χτιστεί πισίνα. Σκιάβασα. Κάποιο πολλά γνωστού πάλι. Στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παρέκκληση για να χτιστεί διόροφο κατοικία. Κατά παρέκκληση. Δηλαδή, ούλων παρεκκλήσεις. Εντάξει. Να κλείσουμε και την πολεοδομία, να κλείσουμε και τα κατατόπους γραφεία, ξέρω εγώ, τους Δήμους που διούν τις άδειες οικοδομή και να βάλουμε το Χάρη Γεωργιάδη και το Λακκοτρίπιν και να διούν κατά παρέκκληση. Γιατί να έχουμε, αφού μπορούν να διούν κατά παρέκκληση τα πάντα, στα δω κονούλα, ρε κομπάρε. Με τι προσόντα δηλαδή, να ρωτήσω το εξής, κατά παρέκκληση των πολεοδικών σχεδιασμών. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποτελείται από διορισμένους ανθρώπους, ας πούμε ο Σάββας Αγγελίδης, τον οποίο ξέρω δικηγόρος, κάνει τον Υπουργός Άμυνας. Ο Υπουργός Άμυνας τώρα, γιατί να έχει λόγο ο Υπουργός Άμυνας, ο Σάββας Αγγελίδης ή ο Χάρης ο Γεωργιάδης, για να γίνει ποντο πισίνα του Χατζιπέτρου, αφού είναι δημοσιευμένο. Έγινε, έκαμε αίτηση ο Χατζιπέτρου της Πασιδίνα, είχαμε πισίνα κατά παρέκκληση. Και το κάνουν τούτο. Μα είναι δημοσιευμένο, είναι δημοσιευστήριο φιλελεύθερος. Γιατί ο Σάββας Αγγελίδης, ο Χαρούλης Γεωργιάδης, να κάνει τα δοκιμά. Δεν το χωρίζει, δεν το καταλάβω αυτό το πράγμα. Καταρχήν γιατί υπάρχει διαδικασία να πάει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μα γιατί να υπάρχει παρέκκληση, ρε κουμπάρε. Και όταν να πάει στο Υπουργικό Συμβούλιο, τώρα να πιστέψω ότι υπάρχει μια παρέκκληση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αν πάει εσένα, χαρί μου. Να ψηφιστεί από το Συμβούλιο. Ναι, να σηκώσει το χέρι. Πε μου, χάρη, δέχεσαι να χτιστεί η πισίνα από το Χατζιπέτρου. Και να δει, ναι, δέχομαι. Να νοιάζεται ο Βασιλούλη. Λοιπόν, ολοκληρώνοντας, έχει κάτι άλλο που θέλει να πεις για το θέμα. Απλώς ήθελα να γίνει αντιληπτό ξανά. Ήταν ένα ακίνητο μηδαμινής αξίας κάποιων 154.000 που θεωρούμε ότι είναι πιο κάτω. Και αυτή τη στιγμή η εταιρεία συγκεκριμένη με αυτή τη διαδικασία που περιέγραψα πιο πάνω βρέθηκε με μια περιουσία αξίας περίπου 4 με 5 εκατομμύρια σε μια προνομιακή περιοχή της Λεμεσού. Αυτό. Τι ωραία. Να έχω και εγώ έναν παγιό οικοπαίδο και να μου το πούνε με ένα 3 εκατομμύρια. Αλλά θα μου το πούνε. Και κάνουμε τούτο το πράγμα, δημοσιεύουμε τούτο το πράγμα κατά αποκλειστικότητα στο φίλο μου το Χάρη του Θεραπή, για να μπορέσει και οι αρχές, παραλαμβάνω ότι έχουν ενημερωθεί, να πάρουν τα μέτρα τους και να προχωρήσουν να ελέγξουν αυτό το πράγμα. Αν ο κύριος Σοκράτος, ο διευθυντής του κτηματολογίου, έκαμε σωστά τη δουλειά του, αν το Υπουργικό Συμβούλιο έκαμε σωστά τη δουλειά του, δεν βρήκα την απόφαση, να μας πούν τι πρέπει να γίνει με τον τόπο. Αυτοί οι οποίοι ελέγχουν τις ζωές μας. Νομίζω να περιμένουμε. Να περιμένουμε. Okay, λοιπόν, φίλες και φίλοι, σήμερα είχαμε ένα πολύ απλό μάθημα οικονομίας, πως μια ακίνητη περιουσία των 154.000 μετατρέπεται σε λίγα χρόνια σε 5 εκατομμύρια. Μέχρι την επόμενη φορά, ας το λέει καλά.